ακόμα με κοιτούν. Όνειρα δοσμένα, σε κρυφό και άδα, μυστικά κλεισμένα, σε μέλανα κεριά. Δαίμονες, πάρτε την ψυχή μου, φτάνει να ανατείλει πάλι απ' τα νερά. Δήμο! Ο Καρακιώζης δεν θα σε βοηθήσει. Είσαι ξεγραμμένη. Παρακολούθησες σε ζεδάμε. Πάρω τα παιδιά και θα φύγω. Δεν θα τα ξαναδείς πότε! Τι θα κάνεις! Τι θα κάνεις! Ελανή, καταλάβεις ότι, ότι αγαπώ σε. Ότι δεν μπορώ μακριά σου. Σ' αγαπώ, Μυρία. Από την πρώτη στιγμή που σε είδα, δεν θέλω καμιά άλλη να ζήσει μαζί μου. Και τον Αντρόνικο θα τον αγαπήσω σαν δικό μου παιδί. Εν ονόμαυρο, καλά που λαλείς. Ένα καμινιάλον κακό σοβαρκό. Αν είναι έτσι όπως το λαλείτε, να το πάρω εγώ στο ξοκλήσι της Παναγίας! Να το πάρω εγώ το μωρό. Εγώ άλλον ήθελα κι άλλον μου εδώκα. Άλλον. Δεν κατάλαβε ποτέ του πώς. Η ανέκα σου είναι σούδου δίχτυ. Τα πράγμα. Ποια είναι η κοπέλα? Η Ντενίζ. Η Ντενίζ. Φέρες τις πρόσφορες του Νικόλα, ειδήσεις του Μερινού. Λοιπόν, το Μερινό θέλω να τον αναλάβεις εσύ. Θέλω να πάεις αύριο στην Αθήνα. Δήμο, παρετούμε. Αν θυμάσαι καλά, είπα σου το πριν αρκετές μέρες. Λέαντρε, δεν έχω καμία όρεξη για αστεία. Η δουλειά θέλει τρέξιμο. Τι δεν καταλάβες που το μου σου είπα. Παρετούμε. Παρετούμε. Έγινα κατανοητός. Τι παρετήσε, ρε. Να πάει στον Αντρόνικο να τον παρακαλάς να σταΐζει. Ή να του κλαφτεί να με βάλει να σου κόφει επίδομα όπως τη κλέρει. Να με σε κόφτει τι θα γάμω. Το λοιπόν λέει, Άντρε. Αν δεν βουρήσει την επιχείρηση, ενέ να πάρει σέντε, κατάλαβε. Τα μάτα σε παρακαλώ. Και με φάσε. Δεν θα πιάσω ούτε σέν που σένα. Απλά για να ξέρει, αν είναι δική μου δουλειά, κύριε Δήμο. Ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Θεόδωρο. Καλή σου μέρα, αδελφέ. Μιχάλη, τι τα έφερες του τα ούλα. Και τι να φάμε απόψε. Πότε απόψε. Κυπρούλα μου, χαρτωθήκαμε σήμερα. Εξίασες. Ξέρεις ότι η μάνα μου είπε μου μια σαν εσένα ήθελε να βρω. Να μην της έχει γίνει ποτέ κανένας. Είδεν το στα μάτια σου. Καλά, εγλίωρα ακόμα. Πρέπει να φύγω τώρα, γιατί αν μείνω άλλο δίπλα σου, δεν ξέρω αν θα κρατήσω. Συγγνώμη, γιατί άργησε η κυρία Κυπρούλα. Περιποιείτε μια κομπέλα που ήταν άρρωστη. Καλά, δεν υπάρχει γιατρός στις φυλακές. Όχι. Όχι, υπάρχει. Απλώς η κοπέλα είχε άλλο είδους πρόβλημα. Αν ενοχλώ, πέτε μου το. Παρακαλώ. Τι θέλετε να ρωτήσετε? Κοιτάξτε, η μάνα μου είναι η πρώτη φορά που μου μίλησε για κοπέλα μου τις φυλακές. Υποθέτω συμπαθή σας. Τι θέλετε να ρωτήσετε? Πώς περνά? Τι... Ήρθες, Αντώνη μου!
Γιατί φεύγει? Πάντες πως ενάρτουν και γελάσαν της. Μα καλά, για να έρθει δαμένε πρέπει πρώτα να έρθουν οι επισκέπτες. Μα δεν ξέρω τι έγινε και μου. Πάντως στενοχωρήθηκε πολλά. Τι της ελάλες? Δεν θέλω να μάθω την αλήθεια. Και να αλήθεια. Το πώς περνάς, μάνα. Και μάθες τι? Όχι, με πρόλαβε και ήρθες εσύ. Η αρφή σου, εν καλά? Νομίζω ότι άρχισε να λογικεύκεται, μάνα. Πάντα ήταν λογική. Μάνα, μην κρυφκούμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Η Νατάσα ήταν πάντα επιπολή και πάντα εμπλέκες σε άσχημες καταστάσεις. Πρέπει να είναι πολλά ευτυχισμένοι οι άνθρωποι που ζούμε σε έτσι σπίτι. Μπορεί να κάνουμε και ο δικό μας και προβλάμω. Όχι σαν τούτο, μα τρεις κάμαρες και μια κουζινόν να τα καταφέρουμε. Και δυο μας δουλεύουμε. Και η ζωή είναι ο μπρος μας. Και δυο, άντε τρία κουτσούβελα να βρούσουν πάνω κάτω. Πού είπες ότι να το πάρεις? Ρωτήσαμε ένα μέμπο. Φοβούνται πως μπορεί να μετανώσει και τους το πάρεις. Εγκαλή άνθρωπο, μάνα. Γείτονα το δώρο, έχω ένα κακό περάσει, κόρη. Βαφτίζεται η δούλη του Θεού Άννα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τι έκαμες? Εσκότωσες το! Δεν το σκότωσα. Εδώ κάτω του ποταμού. Κάπου θα μένει. Άφησ' με! Άφησ' με να λώσω! Εν του ποταμού τώρα! Δεν θα στο δω και ποτέ πίσω, κόρη μου. Τι, θέλεις παραπάνω? Έχω πατρία για να μπορούμε να τα έχουμε καλά. Να μην τους λείψει τίποτε. Μα τι έπαθες? Είπα κάτι που σε πείραξε? Όχι, έπιαμε πονοκέφαλος. Πολλά δυνατός. Πειράζεσαι να πάω σπίτι? Να σε πάρω, μάνα μου. Ως το λεωφορείο. Εν είναι ανάγκη να κουράζεσαι. Τι να κουράσω, μαν Κυριακή. Και από την άλλη, δεν θέλω να πάεις μόνη σου. Ένας πονοκέφαλος είναι, Μιχάλη. Να πέσω για να μου περάσει. Αδικείς την, Αντώνη μου. Μανά, έχει πράγματα για την Νατάσα, πώς σου το είπα, γιατί δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω. Εμπλέξε. Πού εμπλέξε και μου, πώς εμπλέξε μπέ μου να χαρείς. Νομίζω είπας ότι άρχιψε να βάλει νου τώρα. Πού εμπλέξε και μου. Μανά, όπου φανταστείς. Άντρες, ποτά, ναρκο... Μανά, κατά βάθος ξέρεις το. Μεν το αφισβητείς. Πάντα ήταν έτσι. Και ύστερα γίνει πολλά χειρότερα. Γι' αυτό μεν την υπερασπίζεσαι γιατί κάνεις της κακό. Που επέρασε πολλά στη ζωή της και μου. Και εσύ, μάνα, επέρασες πολλά στη ζωή σου, αλλά δεν μπλέξες έτσι. Πάντα στέκεσαι σου βράχος σε ούλα. Να την προσέχεις, ναι. Πάντα προσεχώ την και δυστυχώς δικαιολογώ την. Αλλά είπα σου, βλέπω ότι άρχισε να βάλει νου. Νομίζω πως ερωτεύκεται. Αλήθεια, είναι καλό παιδί. Όχι μόνο καλός, και μορφωμένος και πλούσιος. Δεν θα μου πεις να περάσω. Συγγνώμη, απλά σε περίμενα. Ούτε εγώ το περίμενα. Ήρθες εδώ για να μάθεις τι γίνεται στο γραφείο? Όχι. Ήθελα απλά να σε ρωτήσω αν πόψε μπορείς να βγούμε για φαγητό. Για φαγητό? Ναι. Γιατί? Δεν υπάρχει γιατί. Πάντα υπάρχει γιατί. Κοίτα, πιστεύω ότι στους ανθρώπους πάντα αξίζει μια δεύτερη και κατά τη γνώμη μου τρίτη ευκαιρία. Και αν δεν μπορούμε, γιατί να μην το κάνουμε? Εν είσαι θυμωμένος μαζί μου δηλαδή? Για κάποια πράγματα, ναι. Τότε? Νατάσα, εν ήρθατα με να φιλοσοφίζω το θέμα. Ήθελα απλά να βγούμε μαζί. Εντάξει. Να περάσω στις 8. Στις 8. Τι με παίρνει συνέχεια, ρε Δήμο?
πάω να κάνω, Θεέ μου, τι πάω να κάνω. Μαμά, τι έγινε, τι έπαθες? Τίποτα δεν έπαθα, πώς κάνεις έτσι? Στο τηλέφωνο ακούστηκες που είμαι πολλά ταραγμένη. Απλά θέλω να σου μιλήσω. Έλα, κάθισε. Θα σε ρωτήσω κάτι και θέλω να μου απαντήσεις τα ίσια. Η κοπέλα σου είναι έγκυος. Είναι το πράγμα? Απάντησέ μου. Όχι, περίμενε, πώς σου φταίει να το ρωτήσω το πράγμα? Σίγουρα. Μου απάντησες. Σίγουρα. Ναι, 100%. Αποκλείεται να υπάρχει έτσι περίπτωση. Περίμενε. Εγνώρισες την ταινία? Την είδα σήμερα. Είχα πάει στο διαμέρισμά σου για να το δω και εσύ είχες φύγει. Μου την έδειξε η Κλέρι. Μίλησες της? Μου την έδειξε, σου λέω. Την είδα την ώρα που έπαινα στα μάξι. Και είπες σου η Κλέρι ότι την ταινία είναι έγκυος? Όχι, αλλά εγώ το υποψιάστηκα. Αν δεν ήταν έγκυος, γιατί βιάζεστε τόσο πολύ να παντρευτείτε? Ποιος σε μίλησε για παντρεία? Ωραία, άρα δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ωραία, περιμένετε να γνωριστείτε καλύτερα, να ζήσετε τη σχέση σας. Μαμά μου, ξέρεις πόσο σε αγαπώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβουλή, αλλά να μου επιτρέψεις στη δική μου ζωή να παίρνω εγώ τις αποφάσεις. Ναι, άντε, γεια σου. Πάει σου. Πώς είναι η Βέρα? Ένα ζήσει, όπως σου λες μας. Να μείνω? Ποιον περίμενε, τσενιστέ? Άστα, Γιπρούλα, μεν τα συζητάς. Να μου πεις, ξαναφύγω. Την κόρη μου. Ποιο να μου τη φέρουν να τη δω? Από την Ελλάδα? Και τι έγινε? Εφοήθηκε να μπει μέσα και να δει τη μαμά της. Α, θα λέει, άμα είχα σε κάποιο έξυπνη. Είναι εφοήθηκε να μπει να δει τη μαμά της. Εφοήθηκε να μπει μέσα στη φυλακή. Που είχε μάτι εγκληματίες, με τείχους ψηλού και σίδερα, αστυνομία παντού. Τούτο που εφοήθηκε η Μίτσα. Μα κόφηκε τίποτε ο νους σου. Μα γιατί έκαμε στον κόπο, Μιχάλη, αφού πας πέρασε μου. Έγινε του να μην έρθω. Να μου τούτα ούλα. Στέλνω στο αριθερικά σου. Αγαπούσε παραπάνω και ο κόρη τους. Με μου κουβαλά συνέχεια, Μιχάλη, και αντρέπουμε. Εγώ λάλλω παρά θυμώνεις, καλύτερα δεις να μου σου στείλα. Έφερα σου το ζωγό τούτο. Κάμνεις τα σειρότερα, Μιχάλη. Γιατί μου πιες δώρο? Γιατί το θέλα. Και αν δεν κάνω τις καρτομέρες μου, πιάσε να κάνω. Άνοιξε το. Άντε, άνοιξε το. Και αν δεν σ' άρεσε, πάει μαζί και αλλάσουμε το. Μα κλαίεις? Γιατί, αγάπη μου? Πρώτη φορά στη ζωή μου. Μα για τούτα. Ποδάκι να πάει ούλον να πιάνεις. Μπορεί να μείνει μια λάτσα ακριβά, μα με την καρκιά μου βουζού τα δύο. Έλα. Ποιο πράγματα. Έπιασες άλλο μήνυμα? Στέφανε μου, αν έπιανα ήταν να σου το πω. Εσύ έμαθες τίποτε? Όχι, όχι. Τρέχα όλη μέρα ακόμα, τώρα έρχεται σπίτι. Μου και φαντάζομαι να είπες τίποτε σε κανένα φίλο σου αστυνομικό. Κράτησα την υποσχέση μου. Εσύ προσέχεις? Προσέχω, ρε Στέφανε. Τι άλλο να κάνω? Τι ήταν το άλλο που με ήθελες? Θέλω να μου πεις τι είπες της Βάλιας και πιστεύει, είναι σίγουρη μάλλον, ότι είναι ταινίς ένα έγκυος. Α, έρκεψε σου και σέναν την κουβέντα. Εντάξει. Μα εντάξει, ξέρεις πώς είναι ώρα να έχουμε να την πείσω για το ανάποδο? Έλα, Κλέρι μου, sorry, πρέπει να κλείσω, πιάνομαι από την εφημερίδα. Έλα, γεια. Μόνο σου πίνεις καφέ? Πού είναι η γυναίκα σου? Δίνεται να πάει να δει τη θεία σας που είναι άρρωστη. Ψυχομαχή. Ξέρω το. Άντε, κοσμά, πάω. Χαρά, είσαι δαμέ? Ήρθα να δω τι κάνεις.
Και να κάνω και κάτι ρούχα που θέλω στη σιδέρωμα. Θα έρθω μαζί σου, Τροσούλα. Όχι, όχι, Κοσμά. Τώρα είστε έτσι, είσαι αποσταμένος. Κάτσε δε δάμε και θα αρχίσω. Εν καλά τώρα να πάει να διατύμω θάνατη. Εν καλά που φκένει. Και ας πάει στο νεκροταφείο. Είναι η πρώτη φορά που φκένει τώρα που μείνεις ολόκληρος. Ναι. Ούτε έξω από την πόρτα της έκαμνε ένα βήμα. Γιατί όμως τώρα. Τι θέλεις να πεις. Τι θέλεις να πεις, χαραπέ μου. Τίποτε. Ήταν η Αλίκη. Εγκαλά, εξαπόλυσε την επιτέλους ο χαρτωμένος. Είπε μου για τη μάνα της. Καλά έκαμε. Εσύ ενδιαφέρει να μάθεις για την αδερφή σου. Να μου να μάθω. Αν η Ζία είναι καλά, είμαι σίγουρη ότι ζει ακόμα. Δροσούλε μου, σε παρακαλώ. Κοίταξε να δεις. Όχι να αρκέψουμε παλιά. Ένα αντέχω άλλο. Έκατσα σε σκέφτηκα εδώ πολλά. Δεν μου σκέφτηκες, Κοσμά. Τελικά η χαρά έχει δίκαιο. Εμείς έκαναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Να σώσουμε το σπίτι μας και το χωρκό μας που μεγάλων κακών. Εσύ όμως, τυραννίες μας μια ζωή. Έτσι, α. Ναι, έτσι. Και να σου πω ακόμα κάτι. Εσύ πρέπει να ζητήσεις συγχώρεση που λόγω της. Κι όχι είναι από σένα. Ωραία, μπορείς να μου πεις τώρα ποιο είναι το πρόβλημά σου εσένα με την Ντενίζ. Νομίζω πως τέλει συμπαθούσες. Απλά κάτι δεν πάει καλά μαζί της. Σαν τι δηλαδή. Δεν ξέρω ρε Στέφανε. Και εσύ γιατί δεν μπορείς να ακούσεις ποτέ σου κανένα. Αλήθεια, τι περιμένεις να κάνω. Να τη χωρίσω επειδή έχεις εσύ μια διέστηση ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί της. Όχι βέβαια, απλά... Απλά πρόσεχε σε παρακαλώ, μόνο τούτο. Ωραία. Μπορείς σε παρακαλώ να σταματήσεις να ασχολείσαι με την Ντενίζ. Πολύ ευχαρίστως. Με τον άλλον τον τύπο με τα μηνύματα τι έγινε. Τίποτα, δεν ξέρω. Όποιος και να το φαίνεται ότι βαρέθηκε να μου κάνει πλάκα, και άφησε με ήσυχη. Τώρα να πάει η δουλειά. Είχα ένα τηλεφώνημα από το διευθυντή ειδήσεων του Σίγμα. Σοβαρά. Τι τι σε ήθελε. Δεν ξέρω. Μπορώ να δω. Να μπω. Έλα. Εθελοντές προσπαθούν να φτιάξουν ένα θείασο. Τι λες? Αν μου το κάνεις πιο λιανά, μπορεί να σου πω τι λέω. Ηθοποί. Ξέρεις την ηθοποί? Όχι, Θάλια μου. Εκαρτέρου σε εσένα να μου πεις. Λοιπόν, ηθοποί απ' έξω θέλουν να κάνουν, να μας κάνουν όσες θέλουμε ηθοποιούς και να παίξουμε στο θέατρο. Να παίξω εγώ στο θέατρο? Μα ακούεις τι λέεις, ο ξακουφάνες. Ένα μια καινούργια εμπειρία, γιατί να με δοκιμάσουμε. Εσύ να δοκιμάσεις. Ένα σου κάνει καλό. Να σε βοηθήσει να ξεχάσεις. Όσο εσύ. Την κόρη σου ποιος την έφερε? Οι γονείς μου, ποιος άλλος. Και αν ήρθαν να σε δουν. Να έρθουν αύριο. Κυπρουλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για πριν. Όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Έρχομαι σε ένα λεπτό. Παππού, γέλα λίγο που σε θέλω. Νομίζω έλειπες εδώ και ώρα, ε. Πήγα και γύρισα, για να σου φέρω αυτό. Τι είναι αυτό? Μία μικρή βοήθεια. Έβαλε το χεράκι της και η Λίδα. Μονόματα, επίθετα. Και τόπος διαμονής. Είναι λίγο παλιό, αλλά θα βοηθήσει. Ακόμα... Μα κα... Πού το βρήκες αυτό το πράγμα? Το καλό με την Κύπρο, πάντα υπάρχει ένας γνωστός, φίλος, συγγενής, γνωστού φίλου και πάει λέγοντας, που βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για να βοηθήσει. Και λίγοι, ε. Όχι, μα είναι άντρες μέσα και οικογένειες που τις αποκλείουμε και αυτόματα λατώνουμε τον αριθμό τους. Α, αυτός ο κατάλογος είναι μόνο για μερικούς δήμους της Λευκωσίας. Σιγά σιγά θα βρούμε και τους άλλους, που εύχομαι να μην χρειαστεί. Πρέπει να το μελετήσω πολύ προσεκτικά.
λίγο θα είναι έτοιμο το φαγητό. Πού είναι ο Ανδρόνικος? Τον άφησα να παίξει με το Γιωργάκι. Μριάνθη. Ναι, Σημεών. Τώρα που λείπει το παιδί, θα ήθελα να μιλήσουμε. Για ποιο θέμα? Γιατί δεν θέλεις να με παντρευτείς? Σαν ανδρόγυνο ζούμε εδώ και 4 χρόνια. Και όλοι πιστεύουν πως πήγαμε στο χωριό σου και παντρευτήκαμε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι θέλω να ευλογήσει την αγάπη μας η Εκκλησία. Την ευλογεί ο Θεός, Σημεών. Και σε παρακαλώ να μην ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα ποτέ. Κατάλαβες? Σημεών, θέλω να πάμε να δούμε λίγο τον Ανδρόνικο και τη μικρή. Σημεών. Σημεών. Τι έχεις? Δεν σε άκουσα. Τι είπες? Κάτι έχεις εσύ και δεν έχει σχέση με αυτά που συμβαίνουν. Μυριάνθη, τις προάλλες είπες να πάμε να παντρευτούμε. Το σκέφτηκα και θέλω να το κάνω. Τι λες για αύριο? Αστειεύεσαι? Καθόλου. Ίσα-ίσα που πιστεύω ότι το δικαιούμαι. Μα τι λες τώρα, Σημεών? Στην ηλικία μας είναι... Δεν φαντάζεσαι? Δεν θέλεις? Δεν το θεωρώ καθόλου απαραίτητο. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Εκτός από το να γελιοποιηθούμε. Μυριανθή, δεν είσαι από τους ανθρώπους που κολλούν σε κάτι τέτοια. Δεν θέλεις και δεν ήθελες ποτέ για ένα και μοναδικό λόγο. Είσαι παντρεμένη. Πέτρο! Αφεντικό. Τι γίνεται, ε? Μια χαρά, εσύ πώς πάμε? Πώς από τα βέρια μας? Πάσω χιλιάδες φορές να μην με λάλεσαι, αφεντικό. Μα έγινε η ρεαξιά σου να με κάνεις εσύ για μένα. Ό,τι γεννάνει, εγώ είμαι φίλος σου. Έτσι μου φύγει να σε άλλο. Να μου πει γίνεται. Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Εσύ να μου πεις να μου γίνεται με το θέμα μας. Έχουμε καμιά εξέλιξη? Ρώνα για ο Γιαννάκη τον Τρίπη. Έτσι όνομα βρίσκεις τον εύκολο. Τι εν τούτος, εν τα σχέση είναι εσύ? Ήταν λογιστής του Κωνσταντινίδη. Ξέρει πολλά και για πολλούς. Άκουσα ως μια ημέρα και μιλούσα για τον Αντωνιάδη. Τι ελάλουσα? Για μια σακούλα και πήρα να του τη δώκει. Ποιος, ποιου? Δεν ξέρω. Ελένη Διακάκη. Αγορίτσα Δαμιανού. Σουρτάνα Παιδινό. Έλα και εσύ μαζί μας. Είναι τόσο όμορφη μέρα. Έχω να τελειώσω κάτι δουλειές πάνω. Μα τα παιδιά θα χαρούν πολύ να έρθεις μαζί μας. Ένα περίπατο θα κάνετε. Μέχρι να έρθετε η θεία Σταματούλα θα έχει ετοιμάσει και το ψητό. Όπως θέλεις. Ποιος θα μου το έλεγε? Σε εκείνο το πρωινό θα ήταν το τελευταίο που θα σε έβλεπε. Ποιος είναι?
Για τίποτα δεν φτάνω. Ούτε τα εισιτήρια να πληρώσω. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Είστε ο παππούς του Αχιλέα, έμαθα. Ναι. Καλώς ήρθατε στην Κύπρο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι η Αθούλα. Μην σκοδαμέ. Είμαι η διοκτήτρια του διαμερίσματος του Αχιλέα. Χρυσό παιδάκι. Να το χαίρεστε. Ευχαριστώ. Μες στην πολυκατοικία είμαστε σε μια οικογένεια. Θέλετε να σας πω κάπου. Έχω το αυτοκίνητο μου κάτω. Όχι, ευχαριστώ. Μέχρι το περίπτερο πάω. Να σας πω εγώ. Όχι, ευχαριστώ. Προτιμώ να περπατήσω. Ήρθετε μόνο σας, κυρία Τζάνη. Η γυναίκα σας έμεινε. Τη γυναίκα μου την έχασα πριν από χρόνια. Κι εγώ τον άντρα μου. Έχει 4 χρόνια. Έπεσε καλά καλούλικα και δεν ξύπνησε. Που να έρθετε πίσω, έλατε να πιούμε ένα καφέ. Έκανα και λιόπιτα. Καλά. Είσαι σίγουρη εσύ τώρα? Ναι ρε Στεφάνη, αν θέλεις ρε το κινητό μου. Εν έπιασα άλλο μήνυμα. Όποιος είναι άτομα, μάλλον θα το φέρσα. Περιμένεις κανένα? Ναι, τον κόμενο. Α, ευκαιρία να γνωρίσω. Έλα ρε Στεφάνη τώρα. Τη Λίδα, να πιάσει με τηλέφωνο. Πέμπω με το σταθμένο μεταξύ, τι έγινε? Προτείνα μου τη θέση του παρουσιαστή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Μα σοβαρό μιλάς. Αγάπη μου, εν τέλεια νέα τούτα. Μπράβο. Ευχαριστώ. Άρα τώρα δηλαδή, ας πούμε, να σου βλέπουμε κάθε νύχτα στην τηλεόραση. Ακόμα δεν τους είπαν, ναι. Περιπέζεις με, έτσι. Στέφανε, κάνουν κάθε μέρα έτσι προτάσεις σε μεγάλο κανάλι να λες ειδήσεις? Ναι, τούτο είναι προτεραιότητά μου. Α, η Λίδα. Γεια σας. Γεια. Στέφανε μου, τι κάνεις? Καλά είναι, αγαπημέ. Εσύ? Καμάν του πρόταση, σε παρακαλώ, από το σίγμα και σκέφτεται το έτο τι κάνει. Λοιπόν, εσύ τι κάνεις? Μια χαρά σε βλέπω. Η αναζήτηση πώς πάει? Τίποτε. Σου είπα. Δεν θέλουν να ψάξουν με τούτον τον τρόπο. Μήπως και μάθει το για να σταθωθεί η ζωή της. Μα γιατί δεν πρέπει να μιλάτε? Sorry, κορδές μου. Εγώ πρέπει να φύγω. Να σας δω το ίδιο μου. Πάει το καλό. Bye. Bye. Α, εν τω μεταξύ, είδα τον Αχιλέα μπριλίες μέρες. Ξέρω, το είπε μου το. Να λύσω τα ούλα, δηλαδή, ο Αχιλέας. Γιατί τούτον το ύφος, κλέρι μου? Ξέρω, απλά. Εντάξει, λέω τώρα. Μα είπα σου, ο Αχιλέας είναι ο καλύτερος μου φίλος. Εξάλλου, αν και ξέρει πως είσαι αραβωνιασμένη, νομίζω. Τέλος πάντων, άσε τον Αχιλέα τώρα, εσύ τι καμνείς? Τα συνηθισμένα, ξέρεις. Όχι τα συνηθισμένα, αραβωνιασμένη κοπέλα. Ναι, χωρίς αραβωνιαστικό όμως. Εντάξει, για ποια υπόθεση μίλανε ο Στέφανος πριν? Άστο, τίποτε, τέλειωσε. Α, ο Αχιλέας. Είπες του να έρθει? Όχι, βέβαια, δεν έρχομαστε μετά τη σχολή. Αν έκανα κουπέ, πια τίποτα θα δω να δοκιμάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Αν σας αρέσω, να μου πείτε να σας κάνω μια μαϊρίζα. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ νόστιμα. Αύριο θα κάνω και κολοκάση. Εφάετε ποτέ κολοκάση? Δεν έτυχε. Ξηχάνω και μιλώ κυπριακά. Είναι από τα καλύτερα φαγητά στην Κύπρο. Ναι, και τα κυπριακά ελληνικά είναι. Ξέρω το. Το ξέρω. Θα ψήσω και τυρόπιτα, εκτός που ελιόπιτα.
Να σου κάνω το τραπέζι. Δεν θέλω να σας βάλω σε κόπο και να αναστατώσω την οικογένειά σας. Μόνη μου είμαι. Η κόρη μου είναι Καναδά. Ο γιος μου το ίδιο. Λυπάμαι. Έτσι είναι η ζωή. Τα παιδιά μεγαλώνουν και παίρνουν το δρόμο τους. Να σας περιμένω αύριο. Να ρωτήσω τον Αχιλλέα και αν μπορεί. Ωστε, θυμηθητές, για καλή φίλη. Αυτά πέσαν στην ξαδέρφη σου. Για άλλα πήγαινα και άλλα μου βγήκαν. Αχιλλέα, γιατί λες ψέματα. Κλέρι μου, με τον ακούεις. Δεν υπήρξε ποτέ ούτε καν φλερτ μεταξύ μας. Καλά και να υπήρχε δηλαδή που το κακό. Αλήθεια λέει. Όταν ήρθα ήμουν σαν χαμένος. Δεν καταλάβαινα καν τι μου έλεγα. Ενώ τώρα όλα τα καταλαβαίνεις. Με πλησίασα και με ρώτησε από πού είμαι και αν θέλω βοήθεια. Αυτό ήταν. Για να είμαι κολλητή. Οι άλλοι τι κάνουν, κλέρι μου. Η θεία Βάλια, ο θείος Ανδρώνικος, ο Δήμος. Τώρα βαριθούμε την οικογένεια. Κάπως έτσι. Σε γενικές γραμμές καλά. Σε ειδικές. Ας τα πούμε ένα άλλη ώρα. Τώρα, ας πούμε, το βράδυ που θα πάμε. Αχιλλέα, έχουμε διάβασμα. Είδες τι ξενέρωτη ξαδέρφη έχεις. Θα έρθεις μαζί μας, κλέρι μου, να πάμε για φαγητό και μετά βλέπουμε. Μισό λεπτό, εσύ έρχεσαι στο διάβασμα τώρα. Με πείραξε που με είπε ξενέρωτη. Έλα, Γιώργο. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, σε πήρα πριν από λίγο. Πώς είσαι. Έχουμε καιρό να συναντηθούμε, το ξέρω. Στην Κύπρο είμαι, Γιώργο. Ναι, μόλις γυρίσω θα σου τηλεφωνήσω. Ξέρεις γιατί σε πήρα. Θυμάσαι τότε μια γυναίκα, μεγαλοκοπέλα, που είχαν πει ότι βρήκε μια νεαρή ετοιμοθάνατη και τη συμμάζεψε. Ναι, για τότε σου μιλάω. Μπορείς να μάθεις κάτι, το όνομά της. Το ξέρω, δεν μπορεί να ζει σήμερα. Τι θέλω. Θα σου πω όταν γυρίσω. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Χαιρετισμού στην οικογένειά σου. Πρώτα να πάμε στο ποτάμι και μετά στη γιαγιά Χαδούλα. Μου λέτε τι θα κάνω εγώ μαζί σας, που με κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν θα αργήσουμε. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω. Έχω μάθημα και άργησα. Α, να πας στο καλό, αγάπη μου. Πάει. Ψυχολογία, ώστε. Λένε πως διαλέγεις το επάγγελμά σου για να καλύψεις ενδόμηχα προβλήματα. Άρα... Σύμφωνα με τα λεγόμενα σου, εσύ έχεις ψυχολογικά προβλήματα. Η ξαδέλφη σου να δεις πώς έχει. Εγώ δεν έχω ψυχολογικά προβλήματα. Δεν σπουδάζω ούτε ψυχολογία ούτε ψυχιατρική. Εσύ τι σπουδάζεις? Δημοσιογραφία. Τελειώνω φέτος. Και μετά, δουλειά. Κατά κρύβια σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσω με εγκληματολογία. Όπλα και αίματα. Ναι. Σύμφωνα με τη δική σου τη θεωρία. Δεν είναι δική μου. Και δεν μου απάντησες. Θα βρεθούμε απόψε. Χρωστούμε πού ποτέ. Να τα δω του Κωστή. Ποιο Κωστή? Του Αρκάδη του Κτίστη από τη Γεωργία. Και γιατί? Γιατί σταματήσαν τον από τη δουλειά και έχει 5 κοπελούθηκια. Να σου πω, είσαι θυμωμένη μαζί μου ακόμα. Θυμωμένη? Ναι, είσαι. Γιατί να είμαι θυμωμένη? Που μου είπες ότι σας εβαζάνιζα μια ζωή. Ή επειδή μου εσκοτώσετε το μωρό μου. Δροσούλα μου. Ξέρεις πολλά ότι αν το κρατούσαμε, ήταν να μας έβρει μεγάλο κακό. Γιατί με αναγκάζει να στο λαό και να σου το ξαναλέω. Παλέσω, ο μπρος μου. Θέλω να σου πω για το μωρό.
Αν κάνεις βήμα να ψάσεις. Τούτο είναι για σένα. Για μένα? Γιατί? Είναι ένα δώρο. Ξέρω ότι να σου αρέσει. Πρώτη φορά μου κάνουν δώρα. Εκτός από τον Αντώνη μου. Πρώτη φορά. Κύπρουλα μου. Να το δω. Να το δεις. Ένα κατάλαβες τι είναι, ναι. Μάνα είσαι τίποτε για να καταλάβω. Εγόρασα σου ένα γκάζι με φούρνο. Να μην δυσκολεύκεσαι με τον πυράβνο. Τούτο είναι μπαντελόνι. Ναι. Καιρός να φορέσεις κι εσύ μια φορά μπαντελόνι. Κόρη, μα για να γίνω καρακιόζης. Αθαλία, γιατί είναι το διάτσιντες μητσάς που έφεραν την περασμένη εβδομάδα. Εκτός που τσίνα που φορεί, δεν έχει τίποτε άλλο. Και κρίμα. Ήταν να τη δω κι εγώ, αλλά εκτός που κανένα ζακέτα είναι και κάνω της τα ρούχα μου. Να της το δώσω. Μα ποτέ κανένας. Δώρα καταραμένα. Ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης. Φαίνεται πολλά καλός. Αλλά... άλλο τι φαίνεται του και άλλο τι ήταν. Μιχάλη μου, μεν τίθεις. Έλα ξάπλωσε δίπλα μου. Είναι τόσο ομόρφα. Ξέρεις το ότι μπορώ να μείνω μες στην αγκαλιά σου ως αύριο το πρωί. Μιχάλη, δεν με ακούεις. Μιχάλη μου, μιλώ σου. Μείνε. Μιχάλη, δεν με ακούεις. Φτάνει να ανατείλει πάλι απ' τα νερά.